παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής στο βιβλίο του Γιάννη Δεμέτη, το ιστορικό του Μουσείου Σολομού, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Το παρόν έδωσαν αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ζακυνθινοί φίλοι των γραμμάτων και των τεχνών. Για το βιβλίο και το συγγραφέα μίλησαν ο σκηνοθέτης Τόνης Λικουρέσης, ο πρόεδρος του Μουσείου και δικηγόρος Ιωάννης Παπαδάτος και ο ταμείας του Σωματείου και παιδίατρος Νίκος Λογοθέτης. Ο κύριος Δεμέτης προχώρησε σε βάθος και διεπεξήλθε λεπτομερώς και εμβριθώς όλο το αρχείο του Μουσείου. Το αρχείο το λειτουργικό, όχι το ιστορικό, το οποίο είναι πλουσιότατο. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο κλεί, τα τελευταία βέβαια χρόνια, το πρωτόκολλο του με ένα νούμερο που κυμαίνεται ανάμεσα στο 600 και στο 700, όταν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο έχει γύρω στις 30 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έπρεπε λοιπόν να αντεπεξέλθει πλήθος εγγράφων, όγκων αρχιακού υλικού, δεκάδες φακέλους αγγελογραφίας, δεκάδες βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και πράξεων Γενικής Συνελεύσεως και ένα σωρό άλλα βοηθητικά έγγραφα. Απόλυτος γνώστης των ιστορικών φάσεων του Μουσείου και πολύτιμος μάρτυρας ο ίδιος του δημόσιου ρόλου του Ιδρύματος, αποτυπώνει μέσα από τα στάδια οργάνωσης του Μουσείου, διασώζει θα έλεγα κάτι πολύτιμο, το πέρασμα του χρόνου από το νησί μας. Κυρίως από το σημαδιακό 1953 έως και σήμερα. Η ιστορία του Μουσείου, καταγραμμένη με χρονική επιμέλεια και συνέπεια, γίνεται έτσι η παράλληλη οθόνη και της ζακυνθινής κοινωνίας. Με λόγο απλό και νοήματα κατανοητά, με τη μεθοδικότητα ιστορικού ερευνητή, αφού έχει κατανοήσει πλήρως αυτά που έχει συλλέξει, τα απλώνει στο χαρτί ώστε να δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, να περπατήσει μαζί του στο βάθος του χρόνου και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθεί ιδιαίτερα η βοήθεια της κόρης του, της κυρίας Κατερίνας Δεμέτη, αρχαιολόγου και διευθύντριας του Μουσείου Σολομού και επιφανών Ζακυνθίων, που είχε την επιμέλεια της έκδοσης. Όπως βλέπετε, το βιβλίο έχει ένα λιτό, απέριτο, καλέσθητο εξώφυλλο με την πρόσωψη του Μουσείου σε θαλασσί και άσπρο φόντο, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, και το προλογίζει, όπως μάθατε και νωρίτερα, ο κύριος Ιωάννης Παπαδάτος, δικηγόρος και πρόεδρος του Μουσείου. Το περιεχόμενό του θα μπορούσε να χωριστεί σε 4 ενότητες ή περιόδους για λόγους τόσο χρονολογικούς όσο και διαφοράς αντικειμένου, αλλά και για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η ιστορία του Μουσείου. Η πρώτη περίοδος αρχίζει το 1903 και τελειώνει το 1940. Είναι η περίοδος που ρίφθηκε ως πόρος για ίδρυση Μουσείου Σολομού. Η δεύτερη περίοδος, 1941 έως 1953, είναι μια περίοδος κατά την οποία δύο φορές κινδύνευσαν και δύο φορές διασώθηκαν τα χειρόγραφα του Διονυσίου Σολομού. Η τρίτη περίοδος, 1954 έως 1989, είναι η περίοδος της πραγμάτωσης του μέχρι τότε ονείρου, δηλαδή του κτηρίου του Μουσείου Σολομού, και η τέταρτη περίοδος από το 1990 μέχρι σήμερα, που είναι το διάστημα οπότε συντελέστηκε η μεγάλη επέκταση, η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός του Μουσείου, καθώς και η ανέγερση της βιβλιοθήκης.